του κόμματος είναι η πρώτη προτεραιότητά μου. Ετούτη την κρίσιμη στιγμή για την παράταξη δεν περισσεύει κανείς. Ομαδοποιήσεις και διαχωρισμοί του παρελθόντος δεν έχουν θέση στο κόμμα μας. Στην αυριανή Νέα Δημοκρατία δεν θα υπάρχουν συστήματα και προσωπικοί μηχανισμοί. Αυτή είναι η ξεκάθαρη δημόσια δέσμευσή μου. Όλα αυτά είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για να βρούμε σύντομα τον πολιτικό βηματισμό, ώστε να ξεκινήσουμε άμεσα αξιόπιστη, δυναμική και κυρίως αποτελεσματική αντιπολίτευση. Για να υπηρετήσουμε υπεύθυνα τον τόπο και να μην χαρίσουμε στον κύριο Παπανδρέου και στο Πασόκ ούτε μία μέρα χωρίς θεσμικό έλεγχο. Σε όλη μου την πολιτική διαδρομή έδωσα και κέρδισα μάχες για το κόμμα μας. Από τη Μονεδρική της Ευρυτανίας μέχρι την Αθήνα, σύμμαχός μου ήταν πάντοτε οι πολίτες και η βάση της παράταξής μας. Ποτέ δεν κρύφτηκα, ποτέ δεν φοβήθηκα στα δύσκολα. Ήμουν πάντα εδώ, στην πρώτη γραμμή των αγώνων της παράταξής μας. Σήμερα είμαι έτοιμη και αποφασισμένη να μπω μπροστά στον αγώνα για την αναγέννηση της Νέας Δημοκρατίας. Με πλήρη συνέστηση των ευθυνών μου, με όπλο τις αξίες, τις ιδέες, τις αρχές και την ιστορία της μεγάλης μας παράταξης, με καθαρές θέσεις για μια σύγχρονη ευρωπαϊκή και ισχυρή κεντροδεξιά και με ξεκάθαρη δέσμευση για ένα ανοιχτό και δημοκρατικό κόμμα χωρίς μηχανισμούς και αποκλεισμούς, ανακοινώνω την υποψηφιότητά μου για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρη ότι θα επιδιώξω την εκλογή μου και από το έκτακτο συνέδριο της 7ης Νοεμβρίου, όπως προβλέπει το καταστατικό μας, και από τα μέλη του κόμματος με οποιαδήποτε αδιάβλητη καταστατική διαδικασία. Δεσμεύομαι να βάλω τα δυνατά μου για την ταχύτερη δυνατή πολιτική αναγέννηση της Νέας Δημοκρατίας και την επιστροφή της στις ευθύνες της διακυβέρνησης της χώρας. Ζητώ από όλα τα στελέχη και τους φίλους του κόμματός μας να με στηρίξουν με την εμπιστοσύνη τους σε αυτό το νέο ξεκίνημα.